θα κοκκίνιζαν από ντροπή τα εργατικά σωματεία και οι νέοι που συμμετέχουν σε αντιμνημονιακές διαδηλώσεις, εάν έβλεπαν τη μαζικότητα και την αγωνιστικότητα των συνταξιούχων της περιφέρειας που είχαν σήμερα κινητοποίηση, αντίδραση απέναντι στο μνημόνιο, το κόψιμο των συντάξεων αλλά και την αποδόμηση του συστήματος υγείας. Οι συνταξιούχοι συγκεντρώθηκαν στο αμφιθέατρο της αντιπεριφέρειας, όπου οι επικεφαλής των σωματείων συνταξιούχων χάραξαν τη γραμμή αντίδρασής τους. Την κατάσταση στους οργανισμούς εργατικής εστίας εργατικής κατοικίας για την ανεργία που έχει φτάσει ξεπεράσει το 21% την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων. Έχουμε τη χαρά σήμερα μαζί μας να έχουμε και τον εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων του ΙΚΑ και του ΟΕ από τη Θεσσαλονίκη που θα χαιρετήσουν τη σημερινή μας κινητοποίηση. Αλλά είναι καλή, είναι μαζική. Σε μια τέτοια λοιπόν συγκέντρωση, να μην παίρνουμε υπόψη και το θέμα της ηλικίας. Βέβαια η ηλικία δεν είναι κανένα ελάττωμα, δεν είναι κανένα κουσούρι, δεν είναι καμιά δικαιολογία. Οι μεν νέοι για μεγαλύτερη δράση, οι δε συνταξιούχοι για την εμπειρία τους και οι δύο μαζί να πορευτούμε σε ένα συντονισμένο αγώνα για τη διεκδίκηση αυτών που μας έχουν πάρει, αλλά και για μια καλύτερη ζωή για μας και για τους νέους, όπως είπα προηγουμένως. Μετά από σύσκεψη των πρωτομάθημων σωματείων, αποφασίστηκε σε μια κατεύθυνση όπου υπάρχει από τις ομοσπονδίες, τις συνεργαζόμενες ομοσπονδίες του ΙΚΑ, του ΟΑΕ, του ΝΑΤ, των ΕΛΤΑ, τέλος πάντων και κάποιες άλλες ομοσπονδίες, σε μια τέτοια κατεύθυνση να προχωρήσουμε σε μαζικές συγκεντρώσεις και έχουμε κάνει αρκετές, ότι δεν μπορούν άλλο όσα ψέματα και να λένε να μας κοροϊδεύουν. Και πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας και εμείς, να μην τους πιστεύουμε. Δεν μπορούν όσο και να θέλουν, ό,τι και να λένε να μας τρομοκρατούν. Ότι δήθεν δεν θα έχουμε φάρμακα, ότι δεν θα έχουμε πετρέλαιο, ότι δεν θα έχουμε προϊόντα. Όλα αυτά είναι ψέματα και φόβοι για να μας τρομοκρατήσουν. Αυτοί που θα πούν και θα σας πούν ό,τι θα κάνουν για το καλό σας. Χθες το βράδυ, 213 βουλευτές ψήφισαν την καινούρια σύμβαση, δανειακή σύμβαση, που λέει μέσα το εξής. Θα εφαρμοστούν όλα αυτά τα μέτρα που αναφέρονται και τα ξέρετε πολύ καλά ποια είναι. Δεν μπορεί κανείς να τα καταργήσει, ούτε τα δικαστήρια, ούτε τροπολογίες, ούτε κανείς νόμος στη Βουλή, εκτός από την Τρόικα. Δεν θα υπάρχουν γιατροί, διότι απαγορεύονται οι προσλήψεις και μόνο με επικουρικούς, δηλαδή με συμβασιούχους, θα δουλεύουν τα νοσοκομεία, μια και τα περισσότερα ενοποιούνται. Τα φάρμακα θα πηγαίνετε στους γιατρούς, το φαρμακοποιό από την 1η του Απρίλη, και δεν σας δίνει το φάρμακο που γράφει ο γιατρός, αλλά το φάρμακο το φθηνό που λέει ο φαρμακοποιός.